Το θέατρο της Τετάρτης. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας παρουσιάζει το πολυθρύλητο έργο της Πινελόπης Δέλτα, Τον καιρό του Βουλγαροκτών. Θεατρική διασκευή και προσαρμογή για το ραδιόφωνο Ιουλίας Ιατρίδη. Τον καιρό του Βουλγαροκτών, μέρος πρώτον. Λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνε με τη σειρά που θα ακουστούν Μάκης Ρευματάς ως αφηγητής, Σταύρος Ξενίδης, Παγράτης, Ματίνα Καρά, Αλεξία, Νίκος Τζόγιας, Νικήτας, Γιώργος Μετσόλης, Κατεπάνω, Μαρία Βούλγαρη, Αρχόντισσα, Νίκος Πιλάβιος, Κωνσταντίνος, Γιαννάκης Καλατζόπουλος, Μιχαήλ, Φίβος Ταξιάρχης, Ιβάτζης, Κώστας Σαντοριναίος, Σαμουήλ, Δημήτρης Καλυβοκάς, Βασίλειος, Χρήστος Τσάγκας, Δαφνομήλης. Στους άλλους ρόλους, οι καλλιτέχνε, Γιώργος Χριστόπουλος, Γιώργος Τζαβέλας, Λουκιανός Ροζάν, Γρηγόρης Τσουμάκης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Πιπίτσα Σμολένσκι, Νίκος Γαροφάλου, Γιώργος Ζαχαριάδης, Θανάσης Παναγιωτόπουλος. Επιλογή μουσικής Ιφηγένειας Ευθυμιάτου Σπύρου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμισης ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Σκηνοθεσία Γιώργου Θεοδοσιάδη. Πριν μεταδοθεί το πρώτο μέρος του έργου, λίγα λόγια για την συγγραφέα και το έργο της. Μια ιστορία θα ακούσετε που όλους μας γέμισε συγκίνηση στα τρυφερά της νιώτης χρόνια. Μια ιστορία γεμάτη πίστη για την πατρίδα, αυτοθυσία και αγνά αισθήματα. Μια ιστορία προσώπων αληθινών, μα και πλασματικών, που ζωντάνεψε η φαντασία της Πινελόπης Δέλτα, της ευγενικιάς κυρίας της Κηφισιάς, όπου οι μεγαλύτεροι τη θυμούνται στην αναπηρική πολυθρόνα της, όταν την κατέβαζαν στο σαλόνι του αρχοντικού της για να κουβεντιάσει με κάποιο φίλο επισκέπτη. Έναν ποιητή, συγγραφέα, γλωσσολόγο, σαν τον Μπαλαμά, τον Μπάλη, τον Εφταλιώτη, τον Δελμούζο, τον Μυριβίλη, τον Τριανταφυλλίδη και τόσους άλλους που αντιπροσώπευαν τα ελληνικά γράμματα. Η Πινελόπη Δέλτα γεννήθηκε το 1874 στην Αλεξάνδρεια. Κόρη Μπενάκη, ανατράφηκε με κάθε άνεση, ταξίδεψε πολύ στην Ευρώπη, όπου και έμεινε με τον άντρα της, τον Στέφανο Δέλτα, και τα τρία της παιδιά. Ωστόσο, από το 1916 εγκαθίσταται στην Κηφισιά. Η αγάπη της για την πατρίδα και για κάθε τι ελληνικό φτάνει στο πάθος. Γι' αυτό και αποφασίζει, με πολύ μάλιστα αμφιβολία για τις δυνάμεις της, ιδιαίτερα στις αρχές, να γράψει διηγήματα με ιστορικό περιεχόμενο, ώστε να μπορούν να τα διαβάζουν τα Ελληνόπουλα και να σχηματίζουν μια ιδέα για τα επικά έργα και τους ήρωες της ιστορίας μας. Και το αποφασίζει αυτό, όπως η ίδια λέει, γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τέτοια βιβλία στην Ελλάδα. Θεωρεί, με άλλα λόγια, κάτι σαν καθήκον της να γράψει και δεν θα το έκανε αν υπήρχαν άλλα αξιόλογα βιβλία. Κι όμως οι ιστορίες της Δέλτα δεν είναι ούτε διδακτικές, ούτε μονάχα παιδικές. Έχουν τη σφραγίδα του πραγματικού συγγραφέα. Και όταν ο Παλαμάς διάβασε τον καιρό του Βουλγαροκτώνου, γράφει στη Δέλτα: «Η παράδοση της λατρείας της πατρίδας απλώνεται αγάλια-γάλια από τον λυρισμό και τον επικό στίχο του δημοτικού τραγουδιού στην αφήγηση και στην πεζογραφία». Τα βιβλία της Πινελόπης Δέλτα, που τόσο γοήτευσαν σειρές γενεών, διαβάστηκαν με το ίδιο ενδιαφέρον από μικρούς και μεγάλους. Ξεπέρασαν το σκοπό της συγγραφέως, που ήταν να κάνει γνωστά ορισμένα ιστορικά γεγονότα, καθώς το ταλέντο της υποβάλλει με ένα γοργό ρυθμό και αδρές γραμμές τα σημαντικότερα γεγονότα μέσα σε ένα μύθο όπου η ανθρωπιά, η πίστη και το αίσθημα της ευθύνης κυριαρχούν. Ένα αρκετά πρόσφατο παράδειγμα έχουμε με το παραμύθι χωρίς όνομα,
που πριν από λίγα χρόνια διασκευάστηκε σε θεατρικό έργο, παίχτηκε και συζητήθηκε ιδιαίτερα για το συμβολισμό του και τις επεκτάσεις του. Τα έργα της Πινελόπης Δέλτα δημιούργησαν ένα νέο κλίμα, όχι μόνο στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους, αλλά γενικά στην ελληνική λογοτεχνία. Η Πινελόπη Δέλτα, μετά μια βασανιστική ζωή, χρόνια καθυλωμένη στην αναπηρική της πολυθρόνα, πεθαίνει στις 2 Μαΐου του 1941, όταν οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα. Ο θάνατος αυτός στάθηκε η ίστατη και μεγαλόπρεπη διαμαρτυρία της για τη σκλαβιά της πατρίδας που τόσο αγάπησε και που δεν μπορούσε να τη δει σκλαβωμένη. Γι' αυτό και αυτοδηλητηριάστηκε. Το έργο που θα ακούσετε αμέσως ιστορεί μερικές από τις σημαντικότερες και αποφασιστικότερες στιγμές των αγώνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εναντίον των Βουλγάρων κατά τη 10η και 11η εκατονταετηρίδα. Είναι βασισμένο επάνω στα ιστορικά συγγράμματα της εποχής και ιδίως του Γουστάβου Σλουμπερζέ, με τον οποίον διατηρούσε συχνότατη αλληλογραφία ως το θάνατό του. Κάπου 25 χρόνια βαστούσε ο σκληρός, ο εξοντωτικός πόλεμος μεταξύ του βασιλείου και του Βούλγαρου Σαμουήλ. 25 χρόνια σφάζονταν άγρια στη Χερσόνησο του αίμου Έλληνες και Βούλγαροι. Από το 998 έλειπε ο βασίλειος στη Συρία να υψώσει εκεί το γόητρο των χριστιανών που τόσα δεινά υπέφεραν από τους Άραβες. Κι όσο ο βασιλιάς του Βυζαντίου βρίσκεται μακριά, ο Σαμουήλ οργώνει με τις επιδρομές του τα χώματα του Βυζαντίου. Σφάζει, αρπάζει, σκλαβώνει. Οι στρατηγοί του βασιλείου κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκρατήσουν το Σαμουήλ, μα δεν είναι εύκολο. Και όταν ο βασίλειος Βουλγαροκτόνος γυρίζει πίσω στη βασιλεύουσα το 1001, αφήνει για λίγο το στρατό του να ξεκουραστεί και φεύγει για να κατακτήσει πόλεις και κάστρα από τους Βουλγάρους. Ένα φρούριο μένει απόρθητο ακόμα στο Δούναβι, η Βιδίνη. Εκεί αφήνει τους στρατηγούς του να την πολιορκούν και κατεβαίνει στη Μακεδονία να κυριεύσει τα φρούρια που του είχε πάρει ο Σαμουήλ το 989. Το 1003 βρίσκεται στη Βέρεια. Κι ύστερα από τις νίκες του βασιλείου, ο Βούλγαρος στρατηγός όχι μόνο δεν προβάλλει αντίσταση, αλλά βγαίνει ο ίδιος από την πόλη να τον υποδεχθεί και να του παραδώσει τα κλειδιά. Ο βασίλειος τον τιμά με αξιώματα και φεύγει κατόπι για τα Σέρβια. Εκεί πολεμά τον Νικουλιτσά, τον αποστάτη, που συνάμα θαυμάζει την παλικαριά του, και όταν τον πιάνει εχμάλωτο, του βγάζει τις αλυσίδες και τον ορίζει πατρίκιο. Γιατί ο βασίλειος, ο μεγάλος αυτός πολιτικός και μεγαλύτερος ακόμη πολεμιστής, ήξερε πάντα να τιμά τους εχθρούς του. Ωστόσο, ο Νικουλιτσάς δεν κράτησε τους όρκους του. Μόλις βρέθηκε ελεύθερος, φεύγει στα βουνά. Βρίσκει το Σαμουήλ και εκστρατεύει μαζί του πίσω στα Σέρβια να τα πάρουν από το Βουλγαροκτόνο. Η είδηση φτάνει στον αυτοκράτορα καθώς με το στρατό του πήγαινε για τη Θεσσαλονίκη. Σαν την αστραπή γυρίζει πίσω, πέφτει στα βουλγαρικά στρατεύματα και ελευθερώνει και πάλι τα Σέρβια. Ο σκληρός και τόσο πεισματικός αγώνας συνεχίζεται ανάμεσα στο Βουλγαροκτόνο και στο Σαμουήλ. Ο βασίλειος πηγαίνει στα Βοδενά, όπου παρόλη την ηρωική αντίσταση του Δραξάν, άλλου γενναίου στρατηγού του Σαμουήλ, τα κυριεύει. Και τότε ανηφορίζει για το Δούναβι, αποφασισμένος αυτή τη φορά να πάρει τη Βιδίνη με κάθε θυσία. 8 μήνες κρατάει η πολιορκία της Βιδίνης, και ο Σαμουήλ, βλέποντας πως δεν μπορεί πια να σώσει το φρουριό του αυτό, περνά τη Ροδόπη από μονοπάτια φύλακτα και ορμά στην πεδιάδα της Θράκης που έχει μείνει ανυπεράσπιστη. Βρισκόμαστε στην Ανδριανούπολη, την πρωτεύουσα της Θράκης. 14 Αυγούστου, έτος 1004. Σε παρακαλώ, άνθρωπε μου, μια ακρούλα στο πανδοχείο σου να ξαποστάσουμε. Άσε με να μπω μέσα. Σε παρακαλώ, δεν γίνεται γερό. Μήτε το κατόφλι του πανδοχείου μου δεν θα σε αφήσω να περάσεις. Δεν γίνεται. Σε παρακαλώ. Είναι γεμάτο φίσκα. Μα ούτε χάμος στο πάτωμα δεν βρίσκεται θέση. Μέρα που διάλεξες να έρθεις. Όλες οι πολιτείες και όλα τα χωριά δεν μια το ξέρεις. Ακρούλα, άνθρωπε. Σήμερα έρχονται στην Ανδριανούπολη για τις Παναγιάς στο πανηγύρι. Δεν λυπάσαι το παιδί που κρατώ στην αγκαλιά μου. Για τη χάρη του, άσε με
να μπω μέσα. Λίγα άχυρα σε μια γωνίτσα να μου ρίξεις να ξαποστάσω. Σου το είπα γεροάδικα πάνε τα λόγια σου. Δεν γίνεται. Όχι στρώμα, όχι άχυρα. Ούτε γωνιά δεν έχω. Ω, Θεέ μου, κοριτσάκι μου, πάμε. Ούτε εδώ δεν μας θέλουν. Δεν μπορώ, παππού, δεν μπορώ. Πού να είναι τα πουδαράκια μου? Έλα, έλα να εδώ χάμω να κοιμηθούμε. Έλα, βάστηξου, Αλεξία μου, κάνε κουράγιο, παιδάκι μου. Δεν μπορώ, παππού, δεν μπορώ. Ω, Θεέ μου, βασίλεψαν τα ματάκια του. Τι να κάνω, τι να κάνω. Να τα ακουμπήσω εδώ στο κατόφλι της πόρτας να κοιμηθεί μια στάλ. Τι να σου κάνει κι αυτό, τι να σου κάνει όλη μέρα στο λιοπύρι. Έλα, Αλεξία μου, κοιμήσου, κοριτσάκι μου, Αλεξία μου, κοιμή. Πρόσεχε, άνθρωπέ μου, θα το πατήσεις το παιδί. Άλλο μέρος, δεν βρήκες, Χριστιανέ, να κοιμήσεις το παιδί. Ακόμα λίγο και θα το έλειωνα. Κόντεψα να το σκοτώσω. Δεν το παίρνεις μέσα στο πανδοχείο, να το κοιμήσεις σε κανένα κρεβάτι. Δεν έχει θέση. Πουθενά δεν βρίσκουμε θέση. Από το μεσημέρι γυρίζουμε, πουθενά δεν μας δέχονται. Όλα είναι γεμάτα. Σπίτια, χάνια, όλα. Δεν ξέρω πια πού να πάω. Αν και βέβαια είναι γεμάτα. Και έπρεπε πρωτύτερα να το συλλογιστείς γέρο. Σε πανηγύρι έρχεσαι και φτάνεις τέτοια ώρα. Δεν ερχόμουν για το πανηγύρι, παιδί μου. Ούτε ήξερα πως εδώ γινότανε τέτοιο κακό. Έρχομαι από πολύ μακριά και δεν ξέρω τον τόπο βλέπεις. Κι εγώ δεν είμαι από τούτα τα μέρη. Αλλιώς θα σου έλεγα να έρθει σπίτι μου. Μα. Γεια στάσου. Τι. Έλα μαζί μου. Κάτι θα σου βρω. Πηγαίνω στο σπίτι του κατεπάνω, του στρατηγού Κρινίτη. Του στρατηγού Κρινίτη. Ναι. Η κυρά έχει μεγάλη καρδιά. Θα λυπηθεί το παιδί σου. Έλα, πάμε. Ας μην χάνουμε καιρό. Να σε καλά, γιέ μου. Να σε καλά. Έλα. Οχ, πώς να το σηκώσω και τούτο τώρα που κοιμάται. Άντε, γέρο, και βιάζομαι. Ναι, καλά. Τι είναι, παππού, τι με πας? Μην τρομάζεις, Αλεξία, κοριτσάκι μου, μην τρομάζεις. Έλα, έλα, κοιμήσου και μη σε νοιάζει. Έλα, κοιμήσου. Έλα. Ωραία. Άντε, πάμε. Εγγονάκι είναι. Όχι. Γιατί παιδί σου βέβαια δεν μπορεί να είναι. Όχι, ούτε παιδί μου δεν είναι. Και είναι και πεντάρφανο. Το καημένο. Όμορφο είναι. Όμορφο είναι, Αρχοντόπουλο είναι. Κι η μάνα του και ο πατέρας του όμορφη ήταν. Λες πως έρχεσαι από μακριά. Τα ρούχα σου μοιάζουν βουλγάρικα. Δεν είμαι βούλγαρος, μα έρχομαι από τη Σκάμπα. Διάβολε, όλη τη Μακεδονία την πέρασες. Και δεν σε σταμάτησε κανένας. Πως στις βουλγάρικες χώρες δεν βρήκα δυσκολία. Ήμουν σε δημόσια θέση στη Σκάμπα και τα χαρτιά μου ήταν όλα εντάξει. Και όταν πάλι μπήκα στις ελληνικές χώρες, είχα κάτι άλλο που μου άνοιγε όλες τις πόρτες. Μπα, σαν τι άλλο είχες? Διαβατήριο με τη βούλα του Ευστάθιου Δαφνομήλη. Τι? Και πού τον ξέρεις εσύ τον Ευστάθιο Δαφνομήλη? Δεν τον ξέρω εγώ. Τον ήξερε η μάνα του παιδιού. Τον γνωρίζεις κι εσύ, Αντύχη? Τον εγνωρίζω. Μα πώς πέρασες εσύ με διαβατήριο γυναίκας? Δεν λέει όνομα το διαβατήριο. Πώς δεν λέει όνομα? Σε εποχή πολέμου ένα τέτοιο χαρτί είναι επικίνδυνο. Πώς μπορεί να το υπέγραψε ο Δαφνομήλης? Το διαβατήριο αυτό χρησιμεύει μόνος όποιον μπορεί να παρουσιάσει μαζί και ένα σημάδι. Τι σημάδι? Για μίλα, γέρο. Ένα σταυρό στολισμένο με μαργαριτάρια, όπου βρίσκεται χαραγμένο το όνομα της Αυγούστας Ελένης, Θεός χωρέστη. Άκουσε, γέρο. Τι είναι? Θα σου δώσω μια συμβουλή. Στις μέρες που ζούμε καλό είναι να μάθεις να σωπαίνεις. Μιλάς πολύ. Πως μου τα είπες αυτά εμένα δεν πειράζει. Είμαι Έλληνας. Μα θα μπορούσα να είμαι Βούλγαρος. Και τότε θα την είχες άσχημα. Ο Βούλγαρος θα σε έπνιγε σαν τον λαγό για να σου πάρει το διαβατήριο και το σταυρό. Πρόσεχε λοιπόν σε ποιον μιλάς. Οι κατάσκοποι δεν λείπουν και από τα δύο τα μέρη. Το ξέρω. Και εσύ είσαι κατάσκοπος. Μα είσαι φίλος. Χωρατεύεις, γέρο. Το ξέρεις καλά πως δεν χωρατεύω. Το σημάδι της σαΐτας που σου τρύπησε το φρύδι και το κομμένο δάχτυλο του αριστερού σου χεριού θα μου έλεγαν ποιος είσαι ακόμα κι αν δεν σε είχα δει τότε με Ράσο Καλογέρου. Τότε? Και εσύ ποιος είσαι? Σαν ενώθηκε ο Νικουλιτσάς με το Σαμουήλ και μαζί ξαναπολιόρκησαν τα Σέρβια, εσύ με το Ράσο του γιού μου βγήκες από την πολιορκημένη χώρα
και έτρεξε στον αυτοκράτορα βασίλειο που τραβούσε για τη Θεσσαλονίκη. Τι? Τον πρόφτασες και τον εγύρισες πίσω. Είσαι ο πατέρας του Γρηγόρη? Ο πατέρας του Γρηγόρη, του παλιού σου φίλου, ναι Νικήτα. Να σου φιλήσω το χέρι σου, γέρο Παγράτη. Από τον Γρηγόρη έμαθα να σε γνωρίζω και να σε αγαπώ. Και τώρα μη φοβάσαι τίποτα. Ό,τι μπορώ θα κάνω για να σε βοηθήσω εδώ που ήρθες ξένος και άγνωστος. Για πες μου, πού πηγαίνεις? Πού πηγαίνω? Δεν ξέρω, παιδί μου. Έφαγα τα πόδια μου στους δρόμους. Πήγα στη Θεσσαλονίκη. Πήγα μετά στη βασιλεύουσα. Από εκεί με στείλαν εδώ. Και από εδώ, Κύριος είδε πού θα με στείλουν ακόμα. Απόκαμα πια. Και τι πήγες να κάνεις στη βασιλεύουσα? Πήγα να παραδώσω αυτό το παιδί στα χέρια της Αυγούστας. Μα η Αυγούστα πέθανε. Στα χέρια της Αυγούστας είπες? Ναι. Τι νοσ είναι λοιπόν αυτό το κοριτσάκι? Το όνομά του δεν το ξέρεις. Μα τους γονείς του τους αντάμωσες. Εγώ? Εσύ. Ο πατέρας του ήταν αξιωματικός του βασιλείου. Ο αυτοκράτορας τον έστειλε σε μυστική αποστολή στα εχθρικά χώματα και εκεί σκοτώθηκε. Και τον είδα, λες, εγώ? Τον είδες. Όταν ταξίδευε με τη γυναίκα του, ντυμένη αντρίκια, και τους πέρασες με τη βάρκα σου από τη μια όχθη της λίμνης Πρέσπας στην άλλη, τότε που οι άλλοι σε γνώριζαν με το όνομα Νικήτας ο Βαρκάρης. Ξέρω. Θυμάμαι. Πάνε 6 χρόνια από τότε. Ώστε ο παραγιός που ήταν μαζί του, το αγόρι εκείνο, ήταν η γυναίκα του. Πώς τα ξέρεις εσύ αυτά, Παγράτη? Τα είπε πέρσι ο γιος μου ο Γρηγόρης. Τον καιρό που εσύ με το ράσο του γύριζε στα βουλγάρικα μέρη και ο πατέρας της μικρής ήταν στη φυλακή. Στη φυλακή της Κάμπας. Ναι. Ήσουν αδεσμοφύλακας τότε στη Σκάμπα. Ναι, ήμουν, ναι. Με τα χέρια μου τον έθαψα τον πατέρα της μικρής εκεί στη φυλακή. Και μετά, σαν έφτασε και η μάνα της άρρωστη στα τελευταία της, ο Γρηγόρης και εγώ τη θάψαμε πλάι στον καλό της. Πριν ξεψυχήσει, μου άφησε εντολή να πάω το παιδί στη βασιλεύουσα. Και μόνη της κρέμασε το σταυρό στο λαιμό του παιδιού για να το αναγνωρίσει η Αυγούστα. Και σαν πέθανε η Αυγούστα, είπα να πάω στον Αύγουστο Κωνσταντίνο και τράβηξα για τη βασιλεύουσα. Μα που αυτός να ενδιαφερθεί, ούτε να τον δω δεν μπόρεσα, γέ μου. Βδομάδες, μήνες έχασα στην πόλη. Τίποτα δεν έκανα. Μέρα νύχτα στα γλέντια. Καρφί δεν του καίγεται για τίποτα. Ας είναι καλά ο Βασίλειος που τραβά όλες τις κοτούρες του θρόνου. Σιγά, σιγά, μη φωνάζεις, γέρο, και σ' ακούσει κανείς και πάει και του το πει του Κωνσταντίνου. Σαν είναι να εκδικηθεί. Τότε μόνο θυμάται πως είναι βασιλιάς κι αυτός, κένια σου. Το ποτάμι εδώ δεν έχει αυτιά, γέ μου. Βρισκόμαστε μακριά από το ιερό παλάτι. Έπειτα αύριο φεύγω. Φεύγεις, για πού? Για πού? Εσύ θα μου το πεις. Σαν απελπίστηκα από τον Αύγουστο Κωνσταντίνο, είπα να πάω να βρω το μεγαλόψυχο αδερφό του. Μου είπαν πως βρίσκεται στη Βουλγαρία. Μα έφτασα σήμερα και βλέπεις τα χάλια μου. Ο Θεός με λυπήθηκε και σε έβαλε στο δρόμο. Εσύ τώρα, γέ μου, θα μου πεις τι να κάνω και πού να πάω να βρω το βασιλέα. Καλά λες πως ο Θεός σε λυπήθηκε, γύρω Παγράτη. Στην ώρα έφτασες. Αύριο φεύγω για το Δούναβιο που βρίσκεται ο αυτοκράτορας. Τελείωσαν πια τα βασανά σου. Θα σε πάρω μαζί μου. Να, φτάνουμε κιόλας στο παλάτι του κατεπάνω. Σε έδωσε διαταγή να βάλουμε το γέρο με το παιδί να φάνε και να ξεκουραστούνε. Και εσύ, Νικήτα, να πας ευθύς στον Άρχοντα. Σε περιμένει. Σε ευχαριστώ, γεια μου. Από εδώ, στο γραφείο του. Προσκυνώ στρατεία. Έλα, Νικήτα. Λέγε. Έχεις τίποτα σοβαρό να μου αναγγείλεις? Όχι, στρατηγέ.
Ήρθα να πάρω διαταγές σου. Φεύγω αύριο το πρωί για τη Βιδίνιο που πηγαίνω γράμματα στο μεγάλο βασιλέα μας. Έρχεσαι από τη βασιλεύουσα? Όχι, από τη Θεσσαλονίκη. Είδες τον Δραξά? Τον είδα, στρατηγέ. Ήμουν εκεί όταν στεφανώθηκε την εξαδέλφη σου, την Ευδοξία. Πώς παραδέχεται την καινούργια του ζωή? Σωπαίνεις. Μίλησε μου ελεύθερα, Νικήτα. Αγαπούσα πολύ την εξαδέλφη μου και θα την ήθελα ευτυχισμένη. Μα όταν την αγάπησε ο Βούλγαρος και μου εξήγησε ο Αύγουστος τις πολιτικές αιτίες που τον έκαναν να επιθυμεί τον γάμο αυτόν, δεν επέμεινα πια. Η εξαδέλφη σου φαίνεται ευτυχισμένη, στρατηγέ. Αγαπάει πολύ τον άντρα της. Τότε λοιπόν, γιατί διστάζεις να μιλήσεις? Ξέρεις τίποτα για τον Τραξάν? Όχι, στρατηγέ. Αλλά στην αρχή φαινόταν ενθουσιασμένος με την ελευθερία και το γάμο του. Ίσως και να μην το περίμενε πως ο Αύγουστος θα του χάριζε τη ζωή ύστερα από την αντίσταση που έκανε στα Βοδενά, και γι' αυτό του φαινόταν γλυκύτερη η συγχώρεση. Σε λίγο όμως άρχισε να αλλάζει. Το παράδειγμα του Νικολιτσά τον συγκρατεί κάπως ακόμα. Που από εκεί που ήταν ελεύθερος και πατρίκιος, για να πατήσει τον όρκο του, τον έπιασε ξανά ο Αύγουστος και τον έριξε να σαπίζει στη φυλακή. Όμως δεν πιστεύω πως ο Δραξάν θα μπορέσει τελικά να συμμορφωθεί με την πολιτισμένη ζωή της Θεσσαλονίκης. Μαζί με το γάλα της μάνας τους αυτοί έχουν βυζάξει και την ανίκητη αγάπη της ελευθερίας τους. Αυτό δεν μπορώ να τους το κατηγορήσω. Αν μας έπαιρναν εμάς τα βουνά τους, δεν θα είχαμε κι εμείς τον ανίκητο πόθο της πατρίδας μας. Ούτε συνικήτε θα έμενε σαν σε έπιαναν. Καλύτερα θάνατος. Λοιπόν, παράδοσε αυτά τα χαρτιά στον αυτοκράτορα. Έλα όμως πάλι αύριο πριν φύγεις να με δεις. Έχω μερικές οδηγίες να σου δώσω. Και απόψε δεν προφθαίνω. Είναι ώρα να πάω στην εκκλησία. Αλεξία, Αλεξία, τι περίεργο όνομα. Γιατί το δώσανε του παιδιού? Το θέλησε η μάνα του αρχόντισσα. Αλέξιος λεγόταν ο πατέρας του. Έτσι. Δικά σου είναι και τα δυο αγόρια που παίζουν μαζί της? Όχι, ο Μιχαήλ δεν είναι δικός μου. Είναι συγγενής και φίλος αχώριστος του Κωνσταντίνου μου. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος? Ο πιο μεγαλός όμως, ο πιο γεροδεμένος. Αυτός εκεί με τα καστανά μαλλιά. Να σου ζήσει, κυρά, να σου ζήσει, να τον χαρείς. Να γίνει κι αυτός μεγάλος στρατηγός σαν τον πατέρα του, τον Γκρινίτη. Σε ευχαριστώ, γέροντα. Μα και τ' άλλο το παιδί είναι όμορφο. Πιο λεπτοκαμωμένο. Ο Μιχαήλ, ναι, είναι κι αυτός από ευγενική γενιά. Δείχνει μικρότερος από το δικό μου. Έχουν όμως την ίδια ηλικία. Δεν γνώρισε μητέρα. Και αφού του ξαναπαντρεύτηκε ο πατέρας του, μένει εδώ μαζί μας. Τον αγαπούμε σαν παιδί μας. Αλεξία, πιάσε με, τρέξε. Άκου εκεί. Σαν δεν τρέπεσαι κοντζά μου, αγόρεση, να λες το μωρό αυτό να σε κυνηγήσει. Έλα, έλα, Αλεξία, δώσε μου ένα το χεράκι να δεις μαζί τι όμορφο που θα το πιάσουμε. Πιάσαμε τα παλικάρια. Σου φέρνω ειδήσεις της αδελφής σου, Μιχαήλ. Καλημέρα, Χόντισά μου. Νικήτα, καλώς όρισες. Από τη Θεσσαλονίκη έρχεσαι. Είδες τον άντρα της Ευδοξίας, τον καινούριο μας εξάδελφο, τον Δραξάν? Τον είδα, Αρχόντισά μου. Ο εκλαμπρότατος κατεπάνω σε περιμένει, κυρία. Θα τα πούμε αργότερα, Νικήτα. Πρέπει να πάμε τώρα στην εκκλησία. Και εσύ, γέροντα, ελπίζω να ξεκουράστηκες στο παλάτι μου. Αν θέλεις, μείνε και σήμερα. Και όσον καιρό νομίζεις. Κυρία, ο Παγκράτης θα φύγει σήμερα κιόλας μαζί μου. Θα πάμε στο Δούναβι, στη Βιδίνη. Όπως νομίζεις, Νικήτα. Σας εύχομαι καλό κατεβόδιο. Σε ευχαριστώ, Αρχόντισσα. Σε ευχαριστώ για όλα. Ο παντοδύναμος να σε βοηθεί πάντα. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Τίποτα δεν έκανα. Σου εύχομαι καλή τύχη για σένα και για το κοριτσάκι, την Αλεξία. Ελάτε, παιδιά. Ο πατέρας μας περιμένει να πάμε στην εκκλησία. Αντίο, Αλεξία. Θα σε ξαναδούμε. Θα ξανάρθουμε να παίξουμε. Όμορφη η Αρχόντισσα, Παγκράτη. Όσο όμορφη, τόσο και καλή. Έλα τώρα να σε πάγω στην κάμαρά σου. Μη χαθείς τους ατελείωτους διαδρόμους του παλατιού. Ναι, παιδί μου. Γιατί θα πάω κι εγώ στη λειτουργία. Τι είναι αυτό, παππού? Τι είναι αυτό που ακούγεται? Είναι η λιτανία. Ο κατεπάνω με τη συνοδεία του και οι αρχόντισσες πηγαίνουν στην εκκλησία. Έλα εδώ. Έλα εδώ στο παράθυρο να τους δεις. Be
πάνω. Βλέπεις με τις λαμπάδες τους, τις αναμένες, όλους τους άρχοντες. Να, εκεί μπροστά πορεύεται ο Κρινίτης. Βαστάει το παιδί του από το χέρι. Ναι, τον Κωνσταντίνο. Και ο Μιχαήλ, να και ο Μιχαήλ. Πού, κόσμος. Κόσμος ντυμένος στα χρυσάφια. Βλέπεις το πού. Βλέπω, κοριτσάκι μου. Ναι, τώρα περνάει ο Μιχαήλ. Μιχαήλ, πάρε μαζί σου. Ήδη μου γνέφει. Πάμε, παππού, πάμε κι εμείς. Έλα, πάμε. Τάσου, παιδάκι μου, πού τρέχεις, τάσου. Άντε, πάμε κι εμείς στον δρόμο αφού το θέλει. Σαν περάσει η λιτανία, ξανανεβαίνουμε. Τρέχα στο παλάτι πίσω. Ναι. Αν πάρω σε την πύλη, κρύψε το παιδί. Ναι. Ο παντοδύναμος να σας λυπηθεί. Βουλγαροί, σκυλιά καταραμένα. Ποια κόλαση σας ξέβρασε, δαιμόνια τρισκατάρατα, ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό. Σαν βροντί του ουρανού, ο χύμαρος του εχθρού χύθηκε στους δρόμους της πολιτείας. Οι πέτρες βάφονται με αίμα. Γυναίκες, άντρες, παιδιά πέφτουν αιματοκυλισμένοι. Τα πτώματα στιβάζονται σωροί. Η εύκολη σφαγή του άοπλου πληθυσμού που έχει συναχτεί για πανηγύρι έχει μεθύσει τους Βουλγάρους. Αλλάζοντας ορμούν, σφάζουν, καταστρέφουν, αρπάζουν από τα καματιασμένα πτώματα ό,τι πολύτιμο φορούν. Νάτι, τώρα φτάνουν στο παλάτι του άρχοντα Κρινίτη. Βλέπουν την πύλη αφύλακτη. Σε μια στιγμή, ο όχλος ετούτος πλημμυρίζει την αυλή. Χύνεται στη Μαρμαρένια είσοδο, στους διαδρόμους, σε όλα τα δωμάτια. Μερικοί δυστυχισμένοι χριστιανοί χώθηκαν εδώ να γλιτώσουν και οι αγριεμένοι δολοφόνοι τους βρίσκουν, τους σκοτώνουν, τους ρίχνουν από τα παράθυρα. Κομμένος σε μια κάμαρα ο Νικήτας ακούει αυτό το κακό. Βαστάει το μαχαίρι του και είναι έτοιμος να ξεκάνει όποιον τον βρει. Και ο Νικήτας βγαίνει σιγά σιγά. Χτυπά με το μαχαίρι του ένα Βούλγαρο που είναι στο διάδρομο. Τον τραβά στη σκοτεινή κάμαρα. Του παίρνει τη στολή του. Τυλίγεται το μανδύα του. Φοράει την περικεφαλαία του και βγαίνει από τον κρυψώνα του και χώνεται στο πλήθος μαζί με τους βαρβάρους που όλοι τρέχουν κατά το ποτάμι. Εδώ. Κάποιον άρχοντα Έλληνα έχουν πιάσει και τον δικάζει ο Ιβάτζης. Ποιον έχουν πιάσει άραγε? Τι βλέπω? Τον Κωνσταντίνο και τον Μιχαήλ. Τα δύο παιδιά αγκαλιασμένα περίτρωμα. Δεν με είδαν. Μα και να με δουν δεν θα με γνωρίσουν όπως είμαι ντυμένος Βούλγαρος. Για να πάω πιο κοντά. Τι θα το κάνω του πατέρα σου? Σιγά, μην μιλάς παιδί μου ελληνικά εδώ. Και μην με αναγνωρίσεις. Μιλιά. Ποιος είσαι εσύ που... Έφυγε. Καλά το κατάλαβα. Τον Κρινίτη δικάζει ο Ιβάτζης. Δεμένο πιστάνκο να εκεί στο δέντρο. Ω, Θεέ μου. Τα ρούχα του καταματωμένα. Τα διαμαντικά του όλα χάθηκαν. Α, τα σκυλιά. Αθλιά σκυλιά. Σε Κρινίτης έχω στα χέρια μου. Ελπίδα σωτηρίας για σένα δεν υπάρχει. Γράψε το γράμμα που σου ζητώ. Πες του βασιλιά σου με τρόπο που να το πιστέψει πως τα βοδενά παραδόθηκαν και πως η Βέρη απολιορκείται. Ή πες του μονάχα πως τα δυο φρούρια βρίσκονται σε κίνδυνο. Βεβαίωσε τον πως μόνο ο δρόμος από τη Βιδίνιο εδώ είναι ανοιχτός. Και σου χαρίζω τη ζωή. Δεν αποκρίνεσαι? Δεν θα γράψεις λοιπόν? Λέγε, δεν θα γράψεις?
Για τελευταία φορά σε ρωτοκρινητή θα γράψεις. Όσο και να με κοιτάς αγέροχα και περιφρονητικά, σε έχω στα χέρια μου, κρινητή. Θα γράψεις. Χτύπα τον. Παιδί, εκείνο το παιδί φώναξε. Εκείνο εκεί. Τι είναι αυτή η φασαρία, τι τρέχει? Ένα παιδί λίγο θύμισε. Το σήκωσε εκείνος ο στρατιώτης και τρέχει κατά τη σκηνή του Σαμουήλ. Κι άλλο παιδί ακολουθεί. Σίγουρα θα ήταν γιος του Έλληνα που λόγχισες και κάρφωσες στο δέντρο τρανέ η Βάτζη. Mm-hmm. Ήταν με τους άλλους εκμαλώτους αυτά τα δύο παιδιά. Γιος του λέτε? Έπρεπε να το ξέρω πιο πριν. Με το γιο του και το δίμιο μαζί κάτι θα γινόταν. Και φέρτε εδώ όλους τους εχμαλώτους και ό,τι πολύτιμο βρέθηκε. Και αφού διαλέξει πρώτος ο τσάρος μας, θα μοιράσω σε κάθε στρατιώτη το μερδικό του. Γλυκοχαράζει η μέρα. Κουρασμένοι από τη νυχτερινή σφαγή, οι στρατιώτες έχουν μαζευτεί στην ακροποταμιά, περιμένοντας να τους δοθεί η διαταγή για ανάπαυση, να μπορέσουν να κοιμηθούν. Αλλά ο γέρος Σαμουήλ, που όλη νύχτα δεν έκλεισε μάτι, αψηφώντας την κούραση, εννοούσε πρώτα να εξασφαλίσει τους θησαυρούς του και ύστερα να ησυχάσει. Ό,τι πολύτιμο υπήρχε στην πλούσια πρωτεύουσα της Θράκης, το κούρσεψαν οι βάρβαροι. Αγάλματα μαρμάρινα, χαλιά περσικά, υφάσματα με ταξωτά και χρυσοήφαντα, χρυσάκια σημαίνια δισκοπότηρα, αλαβάστρινα δοχεία, όπλα, έπιπλα, διαμαντικά, εικονίσματα, Ευαγγέλια, όλα άνω κάτω ρηγμένα, στηβάζονται μπροστά στη σκηνή του Σαμουήλ. Και εκεί δίπλα, ζαλισμένοι, βαλαντωμένοι από την ξαφνική ετούτη συμφορά, εκατοντάδες εχμάλωτοι κοιτούν με μάτια θαμπά και αδιάφορα τα στιβαγμένα πλούτη που χθες ακόμη ήταν δικά τους. Και οι χθεσινοί αυτοί άρχοντες και αρχόντισες, μαθημένοι στην πιο λεπτή πολυτέλεια, με βουβή απελπισία περιμένουν το κέφι του σκληρού αφέντη που θα τους σκορπίσει δούλους στις καλύβες των χωριών της Βουλγαρίας. Πιο εκεί, σκυμμένος σε κάτι χαμόκλαδα ο Νικήτας, γυρεύει να συνεφέρει τον ανέστητο Κωνσταντίνο. Τον έχει ξαπλώσει χάμω, με το κεφάλι ακουμπισμένο στο γόνατό του. Αλλά δεν έχει νερό, ούτε άλλο τίποτε πρόχειρο να του δώσει, και ο Κωνσταντίνος δεν συνέρχεται. Πάει, πέθανε κι αυτός. Όχι, 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 δεν πέθανε, σώπα. Μην τρομάσεις, Μιχαήλ. Μονάχα λίγο νερό να είχα. Λίγο νερό. Όμως κανέναν δεν βλέπω γνωστό εδώ κοντά. Κανέναν. Μιχαήλ, σήκω σιγά σιγά. Πήγαινε παρακάτω, γύρισε, κοίταξε ανάμεσα στους εχμαλώτους. Μήπως δεις τη μητέρα του. Αν έρθει εκείνη, η αγάπη της μονάχα. Τι? Μιχαήλ, κι αυτήν? Τη σκότωσαν. Την είδαμε μπροστά στην εκκλησία που μας είχε κρύψει. Και δεν μας άφησαν ούτε να τη φυγήσουμε. Κοίτα, μη μιλήσεις, μας βλέπουν. Πάρε αυτό το μπουκαλάκι. Ευχαριστώ, Παγκράτη. Φεύγα. Γιατί δεν του μιλήσαμε, του χαίρουμε την Αλεξία? Βλέπεις εκεί? Είναι ένας στρατιώτης Βούλγαρος. Αν άκουγε να μιλάω ελληνικά, χανόμαστε. Θα τον συνεφέρουμε τώρα τον αδερφό σου με τούτο το μπουκαλάκι του γέρο Παγκράτη. Έχει φάρμακο θαυμαστουργό. Φάστε του το κεφάλι. Έτσι, έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Δύο-τρεις στάλες, αν καταφέρω και του χύσω ανάμεσα στα δόντια του. Να. Συνέρχεται. Μίλησε του τώρα εσύ. Μην με δει εμένα με τούτα τα ρούχα του Βουλγάρου και τρομάξει πάλι. Μιχαήλ. Μην μιλάς. Μην κουνήσεις. Μας κοιτάζουν ξένοι. Ο Νικήτας είναι εδώ μαζί μας. Κλείσε τα μάτια σου. Μη φοβάσαι. Να τι. Έρχονται να μοιράσουν τους εχμαλώτους. Μόνο τους άρχοντες να δει ο τσάρος. Τους άλλους τους αφήνεις όποιον τους εχμαλώτησε. Για να δω τα χέρια ετούτων των παιδιών. Τα χέρια σας. Όχι. Ετούτα είναι αρχοντόπουλα και αμάθητα από δουλειά. Πάρτε τα για τον τσάρο. Θα μου τους αφήσεις εμένα, κύριε αξιωματικέ. Εγώ τους μάζεψα. Είναι μικροί και αδύνατοι. Άφησε τους εμένα. Έχω ανάγκη από δύο δούλους στο σπίτι μου. Πήγαινε να τους γυρέψεις του τσάρου. Εγώ αυτή τη διαταγή έχω. Σε παρακαλώ, να. Αν ήθελες, θα μπορούσες. Ναι. Για να ξαναδώ τα χέρια τους. Μπα. Λάθος έκανα. Αρχοντόπουλα αυτά. Αμπαμπά. Παιδιά του λαού είναι και έβαλαν τα καλά τους για να πάνε στο πανηγύρι. Χάρισμά σου.
Δεν κάνουν αυτά για τον τζάρο μας. Τι είπατε? Δεν κατάλαβα. Τους μίλησες βουλγάρικα. Καθίστε εδώ τώρα εσείς, μη φοβάστε. Είσαστε δική μου. Ε, πώς τα πας, Κωνσταντίνε? Είσαι πιο καλά? Είμαι, Νικήτα. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για μας. Αλλά αυτή η βουλγάρικη στολή που φοράς. Άλλη ώρα θα σου εξηγήσω. Μείνε εδώ και πρώτα ο Θεός θα σας σώσω. Τώρα πάω να παραστήσω το βούλγαρο κατακτητή. Να δω αν θα βρω το γερό Παγκράτη. Να το σπάει τούτος ο στρατιώτης. Έχει ώρα που τριγυρίζει ανάμεσά μας. Ποιον τάχα να γυρεύει? Δούλους τα ζητάει. Ποιος ξέρει? Για δες μούτρα που τάχει. Ο Θεός να μας φυλάει από κάτι τέτοιους. Αυτοί είναι χειρότεροι και από τους αφεντάδες τους. Να, να. Πλησιάζει εκείνο τον κακόμοιρο το γύρο με το κοριτσάκι στην αγκαλιά. Εκεί απόμερα. Του μιλάει. Τι να λέει άραγε? Τι τους στένε οι γέροι και τα μωρά? Βουλγάρικα τα λέει. Τρέχα γύρευε. Γιατί μένετε ξέχωρα από το κοπάδι των δούλων? Πες ό,τι θες βουλγάρικα, κανένας δεν θα σε καταλάβει. Σήμερα θα φυγώ για το βοριά. Τα γόρια είναι δικά μου. Θα τα πάρω μαζί μου. Με τη στουνή μου θα περάσω εύκολα. Και σένα σου είναι εύκολο να φύγεις. Πες τους πως είσαι από τους δικούς τους. Σαν δεσμοφύλακας εκεί που ήσουν να μπορείς να τα αποδείξεις. Το παιδί είναι εγγόνι σου, κατάλαβες? Κατάλαβα. Κρύψε καλά το σταυρό. Σα φύγει στραβανότια. Στα βορεινά θα χυθεί αίμα. Ο αφέντης θα κατέβει σαν κεραυνός μόλις πάω την είδηση. Το σχέδιο της φυγής μου είναι απλό. Με τη βοήθεια της Παναγιάς θα το πετύχω. Αν όμως αποτύχω, θα φύγω μόνος. Πρώτα η πατρίδα και ύστερα η φωνή της καρδιάς. Και τότε μην εσύ κοντά στα γόρια. Σου τα αφήνω. Φεύγω. Στην ευχή του Θεού. Πάει. Έφυγε κιόλας. Τι έγινε? Τα μάτια μου έκαναν. Ή κάποιος ίσιος πετάχτηκε εκεί από το θάμνο και ακολουθεί τα χνάρια του. Παναγιά μου Παρθένα, προστάτεψε τον. Προστάτεψε τον Νικήτα. Γιατί τα αξίζει. Τα αξίζει. Εδώ ακαμάτιδες, τα μέλιδες, ανεπρόκοπα κόρμια. Μιχαήλ, δεν πειράζει αν σας μιλάω απότομα και στη γλώσσα τους καμιά φορά. Το κάνω γιατί μας βλέπουν. Αντέστε! Ουστ! Ακολουθήστε με. Μα, αυτό το παιδί είναι που λίγο θύμισε. Πιάστε τα γραλείο. Η διαταγή είναι να τα πάμε στη σκηνή του Σαμουήλ. Αυτά είναι δικά μου. Δικά σου, ξεδικά σου. Αυτή είναι η διαταγή. Μπρος, μπρος πάμε. Τι είναι τούτο που πάθαμε τώρα? Τα κακόμοιρα τα παιδιά άχνα δεν έβγαλαν. Θα πάω μαζί τους, δεν γίνεται αλλιώς. Εκεί στη σκηνή του Σαμουήλ. Εκεί που ο άθλιος διαλέγει ακόμα εκμαλώτους από τους άρχοντες και οι στρατιώτες τους δένουν από τη μέση τον έναν με τον άλλον άρχοντες και ερχόντες. Αυτά είναι τα παιδιά του στρατηγού. Εγώ δεν τα γνωρίζω, άρχοντά μου. Ξέρω όμως πως ένα παιδί λίγο θύμισε σαν τιμώρησε τον Κρινίτη. Μου είπαν πως ήταν γιος του. Δέσποτα και αφέντη μου. Τα παιδιά αυτά τα συνέλαβα εγώ. Είναι χωριατόπαιδα. Δεν αξίζουν για σένα. Χάρισέ μου τα να τα πάω στη γυναίκα μου. Είναι μικρά ακόμα για τη βαριά δουλειά του δούλου. Είναι ή δεν είναι τα παιδιά του στρατηγού? Είναι. Και αυτός ο στρατιώτης που λέει πως τα συνέλαβε λέει ψέματα. Εγώ τα πιάσα μέσα στην εκκλησία. Και αυτό είναι τα γόρι που λίγο θύμισε. Είδα το στρατιώτη αυτόν που το σήκωνε και το κουβαλούσε πέρα. Είσαι βέβαιο? Αφού είδα λόγο. Τώρα πρέπει καλά να λογαριάσω. Αν έχω ελπίδα να σώσω ετούτα τα παιδιά ή να φύγω αμέσως για το άλλο καθήκον που με περιμένει. Τι είναι πάλι? Τι είναι αυτός ο δούλος που σέρνεται? Τι έκανε? Αφέντη, εδώ κάπου με φορεσιά δικού μας στρατιώτη είναι κρυμμένος ένας κατάσκοπος. Αυτός εδώ ο εχμάλωτος υπόσχερε να τον μαρτυρήσει αν του χαρίσει την ελευθερία του. Κατάσκοπος, πού είναι? Πού είναι, είπα? Μίλησε εσύ. Πες μου, τι είναι, ή σου ξεριζώνω τα μάτια. Δεν ξέρω. Λίγα λόγια άκουσα μονάχα. Μα ο γέρος ξέρει. Ποιος γέρος? Πού είναι ο γέρος που ξέρει? Εδώ απ' έξω είναι, να το φέρω αμέσως. Λοιπόν, τώρα θα δούμε. Και αν λες ψέματα, κακομοίρη μου. Αυτός είναι ο γέρος. Αυτός αφέντη μου. Λέγε λοιπόν, τι στέκεσαι σαν κούτσουρο με το παιδί στην αγκαλιά? Λέγε και σύντομα. Πού είναι ο κατάσκοπος? Τι? Ποιος κατάσκοπος, άρχοντά μου? Μα δεν μου λέτε, με κοροϊδεύετε. Αυτός ο γέρος είναι σαν άπησα από τα σύννεφα. Ποιος κατάσκοπος, άρχοντά μου? Άντε, λέγε εσύ, δούλε. Λέγε, τι ξέρεις, γιατί η υπομονή μου έχει όρια. Είδα το γέρο να μιλά με έναν στρατιώτη. Ήμουνα μακριά και δεν μπορούσα να ακούσω. Ζήγωσα και άκουσα τότε το στρατιώτη που του είπε: θα φύγω μόνος.
Πρώτα η πατρίδα και ύστερα η φωνή της καρδιάς. Από τα λόγια του και από τον παράξενο τρόπο που τα έλεγε, κατάλαβα πως ήταν κατάσκοπος και πως ήθελε να φύγει. Τα λόγια αυτά δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Άκουσες τίποτα άλλο? Όχι, αφέντη μου. Τι γλώσσα μιλούσαν? Βουλγάρικα. Τα καταλαβαίνω γιατί έκανα καιρό στα Σέρβια. Το στρατιώτη, τον ξέρεις? Τον είδα που μπήκε εδώ μέσα. Έτρεχε πίσω από τα παιδιά αυτά που έφεραν τώρα. Α, είναι αυτός που γύρευε να πάρει δούλους, ε? Τώρα εξηγείται η αφεντιά του. Πού είναι? Μα πού είναι, τώρα ήταν εδώ. Δεν φαίνεται πουθενά, άρχοντά μου. Τρεχάτε, πιάστε τον αμέσως. Αυτός θα είναι. Να τον κυνηγήσουν. Ζωντανό ή πεθαμένο, να μου το φέρουν πίσω. Μάλιστα, άρχοντά μου. Εσύ, γέρο. Για πες μου, πού έμαθες τα βουλγάρικα? Είμαι από τη Σκάμπα. Έκανα δεσμοφύλακας εκεί, αφέντη. Μα είσαι Βούλγαρος, λοιπόν. Και πώς βρέθηκες στην Αδριανούπολη? Έφτασα χθες, αρχοντά μου, από το Βολερό, όπου με πήγαν οι Έλληνες μαζί με όλους τους άλλους κατοίκους της Βέρειας. Αντιπήρε ο βασιλιάς τους. Μα ήσουν, λες, δεσμοφύλακας στη Σκάμπα. Πώς βρέθηκες στη Βέρεια? Είχα πάει να δω την κόρη μου παντρεμένη εκεί. Σαν έπεσε το φρούριο, ένας Έλληνας την πήρε δούλα και την έφερε εδώ. Καλά, και εσύ τι ήρθες εδώ να κάνεις? Ξέρεις ελληνικά? Όχι, όχι, δεν ξέρω ελληνικά. Θα έφερνα στην κόρη μου το παιδί της. Δεν την πρόλαβα όμως. Τη σκότωσαν χθες μαζί με την κυρά της. Σαν πολύ παραμύθι μου φαίνεται η ιστορία σου, γέρο. Την αλήθεια λένε πως τη μαθαίνει κανείς από τα παιδιά και από τους λολούς. Είναι κανένας εδώ που να ξέρει ελληνικά? Εγώ, άρχοντα μου. Για μίλησε του παιδιού. Αν είναι ελληνόπαιδο θα φανεί. Πού είναι η μάνα σου? Πού είναι η μάνα σου? Μίλησε του βουλγάρικα. Του κάκου το παιδεύεις, αφέντη. Το παιδί είναι βουβό. Αυτός ο άνθρωπος λέει ψέματα. Μια λέξη δεν πιστεύω από τις ιστορίες του. Πες μου, γέρο, ναι, τι σήμαιναν τα λόγια που σου είπε ο στρατιώτης? Μου μιλούσε για τα παιδιά του που τα άφησε στην πατρίδα του, σε ένα χωριό κοντά στη Σκάμπα. Και μου έλεγε να τα φροντίσω αν σκοτωθεί αυτός σε τούτη την εκστρατεία. Σου είπε πως θα φύγει μόνος. Τι εννοούσε? Πού ήταν να πάει? Να, μου είπε πως είχε πει στα αγόρια του ότι θα φύγει μόνος, γιατί πρώτα έβαζε την πατρίδα και ύστερα αυτά. Λες ψέματα! Λες ψέματα! Πώς τον λένε το στρατιώτη? Λέγε, πώς τον λένε το στρατιώτη? Δεν ξέρω, πρώτη φορά τον έβλεπα. Να ψάξετε αυτόν τον άνθρωπο. Αν βρεθεί πως λέει ψέματα, να κρεμαστεί αμέσως. Αν όμως λέει ψέματα ο άλλος εχμάλωτος, τότε να τον σουβλήσουν. Έλα, γερό, να δούμε τι έχεις επάνω σου. Ψάξτε, ορίστε. Σώπα, κοριτσάκι μου, σώπα. Κλείσε τα ματάκια σου και μην κοιτάς. Σώπα. Δεν έχει τίποτα. Να, αυτά μονάχα τα λίγα νομίσματα. Και είναι δικά μας, βουργάρικα. Ωραία, να λοιπόν που έλεγε την αλήθεια. Και ο σκλάβος είπε ψέματα. Κατάγγειλε δύο βουλγάρους άδικα. Από μίσος βέβαια. Πάρτε τον έξω και να τον σουβλήσουν αμέσως. Δεν είπα ψέματα. Δεν φαντάστηκα πως ο γέρος ήταν Βούλγαρος. Δεν είπα ψέματα. Λυπηθείτε με. Έλεος. Να σε λυπηθώ. Γιατί, γιατί πρόδωσες έναν που νόμιζες πατριώτη σου? Όχι. Δεν αξίζει να σε λυπηθώ. Γιατί η ψεύτης είσαι η προδότης. Σουβλήστε τον αμέσως. Μια στιγμή. Σταθείτε. Δέσποτα Σαμουήλ, περίμενε πρώτα να βρεθεί ο μυστηριώδης στρατιώτης και ύστερα έχεις καιρό να σου βγει στο σκλάβο σου. Ωστόσο όμως, δώσε διαταγή να αλυσοδέσουν το γέρο. Αν βρεθεί ο στρατιώτης και αποδειχτεί πως είναι αθώος, τότε τον ελευθερώνεις. Ας τον δέσουν λοιπόν. Τον προδότη όμως, να τον σου βλήσουν. Εσύ είσαι εκεί. Δέστε και τούτα τα δύο παιδιά με τους δούλους μου. Μ' αρέσει να έχω γιου στρατηγών για παιδόπουλα στην αυλή μου. Κουράγιο Μιχαήλ, μην κλαις. Του καημένο το γέρο. Θα το ρίξουν στα σίδερα και την Αλεξία μας. Και με ποιον θα παίζει? Λάτε παλιόπαιδα, τυχερά είσαστε. Θα σας πάρει στην υπηρεσία του ο ίδιος ο Σαμουήλ. Θα πάτε με τους άρχοντες παρέα. Έτσι. Άλλη μια βούλτα. Τώρα μια θηλιά κι άλλη μπρος. Ρος και εσύ τώρα. Με πονάει το σκηνί. Μιλάς, για θα σφίξω κι άλλο. Άλλη μια κι άλλη. Εντάξει. Κάνε κουράγιο, Μιχαήλ. Σκέψου τον Νικήτα. Αν τον πιάσουν. Σώπα, μιλάς καλύτερα.
Αφέντες! Ναι. Ένα άλογο λείπει από το στάβλο του τσάρου μας. Ένα άλογο. Καλά, και οι φύλακες. Ένα στρατιώτης από τους δικούς σου αργεδέσποτα βρέθηκε σκοτωμένος στο στάβλο και ακριμένος μέσα στα άκυρα. Ναι, λοιπόν, που είχε δίκιο ο σκλάβος. Πάει καλά. Ας μην το συμβλήσουν, λοιπόν. Όμως ο γέρος θα μείνει στη φυλακή. Άγιος ο δεμένος. Είπα, άγιος ο δεμένος. Μάλιστα.